Θα συνεχίσουμε σήμερα με τις τριγωνομετρικές εξισώσεις. Υπενθυμίζω τους τύπους της θεωρίας, ημί τον οχ ίσον ημί τον οθήτα, ισοδύναμα, χ ίσον 2kπ και θήτα, ή χ ίσον 2kπ και π πλην θήτα. Το κ ανήκει στο z. Είπαμε ότι αυτή η τριγωνομετρική εξίσωση έχει δύο απειράδες λύσεων, οι οποίες καταλήγουν σε δύο σημεία του τριγωνομετρικού κύκλου. Αντίστοιχα ισχύουν οι τύποι συν ημί τον οχ ίσον συν ημί τον οθήτα, αν και μόνο αν το χ είναι 2kπ και θ, ή το χ είναι 2kπ πλην θ, το κ ανοίξει το z, εφαπτωμένη χ ίσον εφαπτωμένη θ, αν και μόνο αν χ ίσον kπ και θ, το κ ανοίξει το z, ο τύπος εφαπτωμένης είναι πιο εύκολος δηλαδή, και συνεφαπτωμένη χ ίσον συνεφαπτωμένη θ, αν και μόνο αν χ ίσον kπ και θ, κ ανοίξει το z. Να λύσουμε τώρα μία άσκηση, να λυθεί η τριγωνομετρική εξίσωση, 2 ημί τον τετράγωνο χ, μείον 3 ημί τον χ, μείον 2, ίσον 0. Ας την ονομάσουμε 1 για να μην την ξαναγράφουμε στη λύση. Σας θυμίζει κάτι αυτή η εξίσωση? Έχει να προτείνει κανείς κάποιο τρόπο για να λύσουμε αυτή την εξίσωση? Μπορεί να γίνει μια πολυονημική εξίσωση δευτέρου βαθμού, αρκεί να θέσουμε ένα βοηθητικό άγνωστο, για παράδειγμα ψ. Θέτουμε λοιπόν ψ το ημί τον οχ, το ψ λέγεται βοηθητικός άγνωστος, και έτσι η εξίσωση 1 γίνεται 2 ψ τετράγωνο, μείον 3 ψ, μείον 2, ίσον 0. Είναι ένα τριώνυμο, το α είναι 2, το β είναι μείον 2, το γ είναι μείον 2, και το λύνουμε υπολογίζοντας τη διακρίνουσα. Η διακρίνουσα είναι β τετράγωνο μείον 4 αγ, δηλαδή μείον 3 στο τετράγωνο, μείον 4 επί 2 επί μείον 2. Αυτό ισούται με 9 συν μείον 8 επί μείον 2, 16, συν 16, 25, και έχουμε τις ρίζες ψ 1,2 ίσον μείον β συν πλην ρίζα δέλτα δια 2 α ίσον, το μείον β είναι μείον το μείον 3 συν πλην ρίζα το 25 δια 2 επί 2 ίσον 3 συν πλην 5 τέταρτα, και εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις, 3 και 5 τέταρτα, και 3 πλην 5 τέταρτα. 8 τέταρτα ίσον 2 και 3 μείον 5 μείον 2 τέταρτα ίσον μείον 1 δεύτερο. Δεν τελειώσαμε όμως. Το ψ είναι ίσο με το ημί τον ω. Ονομάζουμε αυτή την εξίσωση 2 για να μην την ξαναγράψουμε και λέμε 2 ισοδύναμα. Ψ ίσον 2 ή ψ ίσον μείον 1 δεύτερο, και στη θέση του ψ βάζουμε το ίσον του ημί τον οχ, και έχουμε ημί τον οχ ίσον 2 ή ημί τον οχ ίσον μείον 1 δεύτερο. Πώς θα λύσουμε την εξίσωση ημί τον οχ ίσον 2? Ημί τον οχ ίσον 2 απορρίπτεται, διότι το ημί τον οχ είναι ανάμεσα στο μείον 1 και στο 1, για κάθε χ ανήκει στο R. Έχουμε λοιπόν ισοδύναμα μόνο την εξίσωση ημί τον οχ ίσον μείον 1 δεύτερο. Για να λύσουμε αυτή την εξίσωση, αντικαθιστούμε σταδιακά το 1 δεύτερο με κάποιο ημίτονο. Για το σκοπό αυτό θα σας πρότεινα να φτιάχνετε τον τριγωνομετρικό κύκλο. Θα τοποθετήσουμε το μείον 1 δεύτερο στον τριγωνομετρικό κύκλο στον άξονα των ημιτόνων. Θυμίζω ότι το ημίτονο είναι ο κατακόρυφος άξονας και το συνημίτονο ο οριζόντιος. Επειδή η ακτίνα του τριγωνομετρικού κύκλου είναι 1, τοποθετούμε το μείον 1 δεύτερο στον αρνητικό ημιάξονα των ψ. Μπορείτε να βρείτε μία γωνία που να έχει ημίτονο ίσο με το μείον 1 δεύτερο? Μόνο μία γωνία. Δεν χρειάζεται να τις βρούμε όλες. Έχουμε τον τύπο να μας βοηθήσει για να λύσουμε την εξίσωση. Ποια γωνία έχει ημίτονο ίσο με μείον 1 δεύτερο? Μία γωνία που έχει ημίτονο μείον 1 δεύτερο είναι η γωνία πλην πι έκτα, δηλαδή αυτή η γωνία, αφού η γωνία πι έκτα έχει ημίτονο 1 δεύτερο. Γράφουμε λοιπόν ημίτονο χ ίσον ημίτονο του πλην πι έκτα, και στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε τον τύπο της θεωρίας. Τον γράφω εδώ για να τον θυμηθούμε. Το ημίτονο χ είναι ίσο με το ημίτονο θήτα, αν και μόνο αν το χ ίσον 2kπ και θήτα, ή το χ ίσον 2kπ και π πλην θήτα. Το κ ανήκει στο z. Ποιο θα παίξει σε αυτή την περίπτωση
το ρόλο του θήτα. Το θήτα θα είναι το πλην π έκτα και θα έχουμε χ ίσον 2 καπα π και θήτα. Αντί για θήτα όμως θα βάλουμε το πλην π έκτα. Χ ίσον 2 καπα π συν το μείον π έκτα γράφουμε μείον π έκτα ή το χ θα είναι 2 καπα π και π πλην θήτα, δηλαδή πλην το πλην π έκτα. Το κ ανήκει στο z. Και έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν, κάνουμε μόνο αυτή την πράξη. Χ ίσον 2 καπα π μείον π έκτα ή χ ίσον 2 καπα π και εδώ έχουμε π μείον το μείον κάνει συν το π έκτα. Π συν π έκτα, κανονικά πρέπει να το κάνουμε με το μυαλό, να μην γράφουμε καπελάκια, δηλαδή σκεφτόμαστε ότι το π, πόσα π έκτα είναι, 6 π έκτα. 6 π έκτα και π έκτα μας κάνει 7 π έκτα και 7 π έκτα λοιπόν, κόμμα κ ανήκει στο z. Ας βρούμε μερικές λύσεις για να ερμηνεύσουμε αυτά τα δύο αποτελέσματα, να δούμε τι σημαίνει χ ίσον 2 καπα π μείον π έκτα. Εδώ τελείωσε η άσκηση, απλώς θα ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα, αφού το κάπα παίρνει όλες τις τιμές που ανήκουν στο z, που είναι ακέραιες, δηλαδή μείον 2, μείον 1, 0, 1, 2, 3. Αν βάλουμε που κάπα το 0 σε αυτό τον τύπο για το χ, 2 επί 0 κάνει 0, άρα θα βγει μείον π έκτα, και έχουμε αυτό το σημείο τριγωνομετρικού κύκλου, το οποίο όπως είδαμε προηγουμένως έχει ημίτονο το μείον 1 δεύτερο, αφού το π έκτα έχει ημίτονο το 1 δεύτερο. Αν βάλουμε όπου κάπα το 1, το χ 2 επί 1 επί π, 2π, μείον π έκτα, σε ποιο σημείο του τριγωνομετρικού κύκλου βρίσκεται το 2π μείον π έκτα? Θυμίζω ότι το 0 είναι εδώ. Πού βρίσκεται το 2π μείον π έκτα? Το 2π είναι 360 μοίρες, ξεκινάμε από το 0, διανύουμε 360 μοίρες με τη θετική φορά, φτάνουμε στο 2π και μετά αφού έχουμε να μετακινηθούμε κατά μείον π έκτα, κατά μείον 30 μοίρες, γυρίζουμε πίσω με την αρνητική φορά κατά 30 μοίρες, θυμίζω η θετική φορά είναι αυτή, είναι αντίθετη με τους δείκτες του ρολογιού, άρα είμαστε και πάλι εδώ. Μετά θα έχουμε για κ ίσον 2 το χ ίσον 4π μείον π έκτα, όπου θα κάνουμε δύο στροφές με τη θετική φορά, ξεκινώντας από το 0 και θα έρθουμε π έκτα προς τα πίσω, θα καταλήξουμε εδώ, άρα όλες αυτές οι άπειρες λύσεις θα καταλήξουν στο σημείο α, ας το ονομάσουμε, του τριγωνομετρικού κύκλου. Έχουμε λοιπόν άπειρες λύσεις του, όπου το ημίτονο αυτών όλων των αριθμών θα είναι μείον 1 δεύτερο. Για να ερμηνεύσουμε τώρα το 2 καπα π και 7 π έκτα. Αν βάλουμε όπου κάπα το 0, τότε το χ θα είναι 0 και 7 π έκτα, προφανώς 7 π έκτα. Σε ποιο σημείο του τριγωνομετρικού κύκλου βρίσκεται το 7 π έκτα και σε ποιο τεταρτημόριο? Το 7 π έκτα βρίσκεται στο τρίτο τεταρτημόριο. Έχει κάποια σχέση με το σημείο α? Παρότι το α είναι στο τέταρτο τεταρτημόριο, στο τρίτο τεταρτημόριο σε ποιο ύψος θα είναι το 7 π έκτα? Για να βρούμε το 7 π έκτα, μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτό μας κάνει 6 π έκτα και π έκτα, δηλαδή π και π έκτα. Ξεκινάμε από το 0, κινούμαστε με τη θετική φορά κατά 180 μοίρες που είναι ίσο με το π και στη συνέχεια προσθέτουμε ακόμα π έκτα, δηλαδή 30 μοίρες και έτσι το σημείο που αναζητούμε είναι αυτό, το 7 π έκτα, εδώ είναι το π και παρατηρούμε ότι αυτά τα δύο τόξα είναι ίσα, είναι 30 μοίρες, που σημαίνει ότι το σημείο α και το σημείο β είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα των ψ. Γι' αυτό και έχουν το ίδιο ημίτονο, το ίδιο ψ δηλαδή, μείον 1 δεύτερο. Το 7 π έκτα λοιπόν καταλήγει στο σημείο β του τριγωνομετρικού κύκλου. Και αν βάλουμε όπου κ το 1, σε αυτή τη λύση θα έχουμε χ ίσον 2π και 7 π έκτα και προφανώς θα καταλήξουμε πάλι στο ίδιο σημείο τριγωνομετρικού κύκλου, γιατί θα κάνουμε μία στροφή που είναι 360 μοίρες και αντιστοιχεί στα 2π ακτίνια, συν π, συν π έκτα και θα καταλήξουμε πάλι στο σημείο β. Ερμηνεύσαμε λοιπόν γεωμετρικά τις λύσεις που βρήκαμε σε αυτή την τριγωνομετρική εξίσωση ή και την αρχική που ήταν δευτέρου βαθμού. Όλοι αυτοί
οι άπειροι αριθμοί καταλήγουν στο σημείο α του τριγωνομετρικού κύκλου και όλοι αυτοί οι άπειροι αριθμοί καταλήγουν στο σημείο β του τριγωνομετρικού κύκλου που έχουν το ίδιο ημίτονο. Κάπως έτσι λύνονται και ερμηνεύονται οι τριγωνομετρικές εξισώσεις δευτέρου βαθμού. Η λύση της άσκησης τελειώνει εδώ. Αυτά τα γράψαμε απλώς και μόνο για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς ερμηνεύονται γεωμετρικά οι λύσεις που βρήκαμε. Είναι δύο απειράδες, η κάθε μία καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο σημείο του τριγωνομετρικού κύκλου.